Να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι, η παραγωγή που είναι πάρα πολύ αγανακτισμένη. Φωτιές και γάλατα χύνονται έξω από το Προεδρικό. Θέλουμε να μας πείτε. Έχετε αποφασίσει όλοι από την περασμένη εβδομάδα για αυτή την διαμαρτυρία εδώ. Θέλουμε να μας πείτε ακριβώς εσείς πώς το βλέπετε, πώς το ζείτε, πώς το βιώνετε. Είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είμαστε σε απόγνωση. Περιμένουμε λίγο βοήθεια, αλλά μόνο υποσχέσεις. Είστε αποφασισμένοι να φτάσετε στα άκρα? Είμαστε για τα πάντα, αποφασισμένοι για τα πάντα. Και στα άκρα και παντού. Έγινε τούτη κατάσταση. Κάτι πράγινε. Ευχαριστώ. Εσείς πόσα χρόνια είστε στο Ευαγγέλιο? Τα νιάτα μας, τίποτε άλλο. Πάμε για αφανισμό. Είναι νέοι άνθρωποι στο μεταξύ, Άντρη. Οι ακρίβκες είναι πάνω απ' όλα. Τα έρχεται όσο έμπορα να πιάνει το αρνίδι 80. Που μες στη μάντρα και ο Αρατάρης ένα 10. Το γάλα, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Κοινοί ορίζονται στιμές. Κοινοί ορίζονται στιμές και τιμές που αράζουμε εμείς κάθε μέρα παμπάνω. Και τα 17 λίρες που μας εδιούσαν για σκεφαλικές ήταν που γίνηκας. Οπότε δεν παίρνετε πλέον ούτε το επίδομα που παίρνετε. 1 ευρώ τι και λέμε παίρνουμε, τίποτε άλλο. Ο υπουργός είπε θα δώσει 5 εκατομμύρια. Μόνο θα δώσει, ποιο είναι να τα φάσει. Τούτοι που δαμές. Κανένας άλλος. Εμείς είναι να πιάμε τα ψυχούλα. Άντρη, γνωρίζει... Βλέπετε το κλείσιμο αρκετών από... Άντρη, αν γνωρίζει ο φίλος μας, κάνε την ερώτησή σου. Πουλήσαν και εμείς να σπουλήσουμε. Σιγά σιγά. Και ποιος είναι να σγοράσει. 70 ευρώ τη μια, να πάτε εσώ 70 ευρώ τη μια. Καλύτερα να σε έχουμε στη μάντρα και να πεθάνουμε στη μάντρα. Αν γνωρίζει, Άντρη, ο φίλος μας, εκεί πέρα ο κτηνοτρόφος, ναι. Άλλους νέους ανθρώπους που εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Μπήκαν γιατί είχαν μια οικογενειακή επιχείρηση ή από αγάπη για το επάγγελμα και πλέον αν θεωρεί ότι φεύγει κόσμος. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Γνωρίζετε νέους ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα? Νέους δεν γνωρίζω, νέοι μπήκαν πολλοί να κοιτάξουν και να κάνουν το μέλλον μας. Τίποτε άλλο. Έχουμε και κοπελούκια, έχουμε και οικογένειες. Τίποτε άλλο δεν ζητούμε. Να μας δώσουν και να αποδικαιούμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Πώς αντιλαμβάνεσαι, Χρήστο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Εδώ έχουμε μια κυρία με το παιδάκι. Μάλλον είναι σύζυγος. Γεια σας. Δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Δεν πειράζει. Και η ίδια τη να διαμαρτυρηθεί. Όχι, και οι οικογένειες, αντιλαμβάνεσαι, Άντρη, και οι οικογένειες των εγωπροβατοτρόφων τραβάνε τον ίδιο γολγοθά με τους παραγωγούς. Ένα ταμείο είναι στο τέλος της ημέρας μες στο σπίτι. Ακριβώς, Χρήστο. Δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Είναι πολύ λογικό. Ενώ δουλεύουν, δεν επαρκούν τα χρήματα ούτως ώστε να προσφέρουν αυτά που είναι απαραίτητα στις οικογένειές τους. Μάλιστα. Θα πάρουμε μια τελευταία δήλωση, Άντρη, και μετά θα συνδεθούμε ξανά. Αν χρειαστεί, θα είμαστε σε απευθείας ανοιχτή γραμμή. Φυσικά. Να μας πείτε τη δική σας άποψη πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Η δική μου άποψη είναι ότι οι τιμές του γαλάτος είναι οι ίδιες, δεν άλλαξαν τίποτε, οι τροφές τετραπλασιαστήκαν, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε για να μπορούμε να ζήσουμε την οικογένεια μας. Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό? Πόσο? Πόσο καιρό βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση? Από το 2004. Είχαμε μια επιτροπή στη Λεμεσό. Εμπορούσαμε που για μένα πιάσουμε τις τροφές μας όσο πιο φτηνά έγινε του. Εκλείσαν την και γίνει, εγκαταστρέψαν την για να φέρνουν τρεις ιδιώτες. Η κυβέρνηση έκλεισε την Επιτροπή Σιδηρών, αν είναι δυνατόν. Και μείναν οι ιδιώτες και κάνουν στο παζάρι με τις ζωοτροφές ό,τι θέλουν. Κάθε μέρα έπιε πάνω, έβαλε πάνω, ακρίβωσε σήμερα, ακρίβωσε χτες. Και το ρύφι πάει κάτω. Δεν μπορούμε. Μάλιστα. Να τα ίσουμε. Έτσι θα μου στοιχίζει το ρύφι 4 ευρώ και να το πουλώ, άκουσα σήμερα 2,80 και 2,70. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Άντρη, ευχαριστούμε πολύ. Μένεις στο σημείο βεβαίως και παρακολουθείς. Αν προκύψει κάτι, διακόπτης και συνδεόμαστε για να πάρουμε εικόνα, να δούμε τι γίνεται. Ορίστε. Οι τιμές είναι ίδιες, δεν άλλαξαν τίποτα. Είναι οι τιμές που λέω. Εδώ έχουν και ένα απόκομμα από τη σημερινή. Δεν κάνουν βήμα από το προεδρικό. Το έχουν μαζί τους οι εγωπροβατοτρόφοι, οι κτηνοτρόφοι εδώ και το μοιράζουν.
Ευχαριστούμε πολύ. Μένει στο σημείο και είμαστε σε επαφή. Διακόπτη ανά πάσα ώρα και στιγμή αν υπάρξει εξέλιξη, αν προκύψει κάτι, Άντρη, και θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Τέσσερα που ακριβώσαν οι τροφές. Μάλιστα. Δεν γίνεται τίποτε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Λιμοχτωνά. Ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με ζωντανή εικόνα ξανά από το Προεδρικό, φίλες και φίλοι. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στη Μαρία Ζαχαρά.